Ναι, η δική μας κλάδη δεν έχουμε το 800 που είχαμε την περασμένη φορά. Έχουμε βέβαια μια επιστρεπτέα προκαταβολή, την τέταρτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Δεν ξέρουμε αν θα καλυφθούν όλοι οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Στην αρχή είχε ακουστεί για μία μείωση 20% του τζίρου. Από εκεί και μετά, χθες είπαν ότι δεν θα υπάρχει κανένα, ότι όλοι θα το πάρουν. Η επιστρεπτέα προκαταβολή 4, αν η πιο μικρή που μπορεί να πάρει κάποιος είναι 2.000 ευρώ, είναι ένα δάνειο, το οποίο θα επιστραφεί μετά από ένα χρονικό διάστημα με ένα χαμηλό επιτόκιο, αλλά το μισό. Δηλαδή το 50% θα είναι επιδοτούμενο. Αυτό ακούστηκε. Βέβαια, εντάξει, είπαν για το ΦΠΑ του Νοέμβρη, κάποιες εταιρείες που καταθέτουν κάθε μήνα ΦΠΑ, δεν είναι για εμάς, για τον κλάδο το δικό μας. Θα μετατεθεί για τον Απρίλιο σε 12 δόσεις άτοκες ή 24 με 2,5% επιτόκιο. Είπαν για την μείωση του ενοικίου στο 40% που θα είναι υποχρεωτική. Βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, θα είναι ο Νοέμβρης. Δεν ξέρουμε κι αν τέλος του Νοέμβρη ανοίξουμε, έτσι. Γιατί εχθές, εντάξει, ανακοινώθηκε για 21 μέρες το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις ακόμα και στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, έτσι. Κύριε Μπαζέ, αυτά τα μέτρα σας καλύπτουν? Όχι βέβαια. Τι να μας καλύψουν? Μας μεταθέτουν τις υποχρεώσεις μας για τον Απρίλιο και για 12 δόσεις και 24 δόσεις. Δεν μας καλύπτει βέβαια. Είναι η περίοδος πάλι μας έπιασε σε μια περίοδο, την πιο δυνατή περίοδο της χρονιάς. Παραμονές, προετοιμασία για τα Χριστούγεννα, όπως μας είχε πιάσει και την άλλη φορά με το Πάσχα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χάνονται δύο δυνατές περίοδοι και ελπίζω και εύχομαι να ανοίξουμε 30 του Νοέμβρη. Όσον αφορά τους ΚΑΔ, επειδή και στο προηγούμενο lockdown είχε γίνει ένα μπέρδεμα, εκεί είναι τουλάχιστον τώρα πιο ξεκάθαρη η εικόνα και τι γίνεται? Η εικόνα είναι ίδια με την προηγούμενη. Βέβαια, παιδιά, και η ΓΕΣΕΕ έχει στείλει μια επιστολή για τον αθέμητο ανταγωνισμό που γίνεται κλείνοντας τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να δουλεύουν όχι τα πολυκαταστήματα, τα σούπερ μάρκετ που είναι πολυκαταστήματα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, εκεί μέσα μπορείς να βρεις από παπούτσι, κάλτσα, εσώρουχο, ρούχο, μπιτζάμα, πιατικά, τα πάντα. Δηλαδή επηρεάζει όλα τα καταστήματα λιανεμπορίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, είναι ανοιχτά αυτά τα καταστήματα για είδη πρώτης ανάγκης. Και κλείνει όλους εμάς. Από εκεί και μετά, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι θα πάνε να ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ. Γιατί το σούπερ μάρκετ πια δεν είναι σούπερ μάρκετ, είναι πολυκατάστημα. Αυτό είναι το θέμα μας και δεν γίνεται έχοντας έναν κωδικό μέσα σε 10 κωδικούς που επιτρέπει να ανοίξεις το κατάστημά σου, να είσαι ανοιχτός και να πουλείς τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, ακόμα και στην τοπική αγορά. Αυτό έγινε και την προηγούμενη φορά και είχαμε κάποιες εντάσεις. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν μπορεί, ο άλλος που φέρνει εποχιακό, δηλαδή τώρα για τα Χριστούγεννα. Το σούπερ μάρκετ έχει ρε παιδιά, και δέντρα έχει και μπάλες έχει, τα πάντα έχει. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση, διότι είναι απαράδεκτο. Αν είναι, να βάλω κι εγώ μέσα στο μαγαζί μου ένα κωδικό, να πουλώ δύο χλωρίνες και να είμαι ανοιχτή.